Το γενέθλιο της Θεοτόκου γιόρτασε σήμερα η Εκκλησία μας και πλήθος πιστών κατέκλυσε τους ιερούς ναούς για να παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία της ημέρας που είναι αφιερωμένη στη γέννηση της μητέρας του Θεανθρώπου. Σήμερα πανηγύρισε το μοναστήρι της Παναγίας της Κατερινιώτισσας στη Μακρινία, όπου στην αρχιερατική Θεία Λειτουργία χωροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας Κοσμάς. Και δόρισε ανένοχον και ακατάκλητον την παράσταση του Αγίου της Ιεστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνεχομένη σημείν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματική. Δώσε τη πάντοτε με τα φόβου και αγάπη τα τρεύνηση. Ανενόχλους και ακατακλείδους μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθήτη. Όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενοι, σι δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας τον αιώνο. Χθες παραμονή της εορτής πανηγύρισε το μοναστήρι της Ρόμβης που είναι αφιερωμένο στο γενέθλιο της Θεοτόκου και παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες πλήθος πιστών ανηφόρησαν στη δυτική πλευρά των ακαρνανικών βουνών που είναι χτισμένο το μοναστήρι. Των σύντων, των ίνων και το έλεον και πλήθυνων αυτά εν τη Αγία Εκκλησία εν τη αιμονή ταύτη εν τη σύγκης των εορταζόντων και προσφερόντων αυτά και εν το κόσμο σου άπαντη και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον ότι σύ ο ευλογών και αγιάζουν και τρέφοντα σήμαντα Χριστέ ο Θεός ημών και σύ την δόξαν να πέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Πλούσιε το κέψαν και πεινάσαν οι δεξιτούντες των Κύριων που να βρεθούμε και πάλι σε αυτό τον ιστορικό τόπο, σε αυτή την ιστορική Ιερά Μονή, στην Παναγία μας, εδώ που ο μεγάλος μας Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, ο πολιούχος και προστάτης μας, παρέμεινε ένα μήνα και φιλοξενήθηκε. Εδώ που η Παναγία μας έχει φανεί την παρουσία της, που σκέπει, που προστατεύει όλους μας και εμάς με τη χάρη του Θεού μας. Και ήρθαμε σήμερα σε αυτή τη μεγάλη της εορτή, στη μνήμη της, να τιμήσουμε τη μητέρα μας και να την εξυμνήσουμε, να την δοξάσουμε και εμείς με τις ασθενείς μας δυνάμεις και τους ύμνους μας, να χαρούμε κι εμείς στη μεγάλη της γιορτή, στην εορτή των γενεθλίων της. Πόσες φορές δεν βρεθήκαμε αγαπητοί μπροστά στην εικόνα της, πόσες φορές δεν ατενίσαμε την Παναγία μας και με σεβασμό, με ευλάβεια, με κατάνοιξη,